Η Ολλανδία επιδιώκει να εισαγάγει εκ νέου ένα πυραυλικό πυροβολικό με βεληνικέ άνω των 43 μιλίων, ικανότητα που οι ένοπλε δυνάμεις τη έχασαν τη δεκαετία του 2000, και ανατρέπει την τάση πολλών συμμάχων του ΝΑΤΟ στη διαδικασία, στρέφοντα προ το πιο σκοτεινό Ισραηλινή κατασκευή ΠΕΛΣ, ακριβές και καθολικό σύστημα εκτόξευσης αντί για το σύστημα AIM-142 HIMARS των ΗΠΑ. Το Χίμαρς έγινε γνωστό μετά το δραματικό ντεμπούτο του στον πόλεμο στην Ουκρανία το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ολλανδό Υπουργό Άμυνα Κρίστο Βάντερ Ματ παρουσίασε μια σύντομη περιγραφή τη απόφαση. Σε σύγκριση με το Χίμαρς παραδίδονται περισσότερα κατευθυνόμενα βλήματα ακριβία εντό του προπολογισμού. Το Πολς έχει επίσης μεγαλύτερη επιχειρησιακή βιωσιμότητα επειδή μεταφέρει περισσότερους πυράβλους. Το πυραυλικό σύστημα πυροβολικού Pulse έχει επίση ανοιχτή αρχιτεκτονική που το καθιστά κατάλληλο στο εγγύ μέλλον για νέου τύπου πυρομαχικών από Ευρωπαίου παραγωγού. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία. Η Ολλανδία θα λάβει αρχικά τέσσερι μη τοποθετημένου εκτόξευτε Pulse το 2023. Αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και για τη μηχανική και την ανάπτυξη τη ενσωμάτωση του σε φορτηγά Σκάνια Κράιφου 8x8 Εγχώριε κατασκευή που έχουν ήδη αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματο DVOW. Η Γερμανία μπορεί επίση να κλείνει προ μια αγορά πέλη, καθώ η γερμανική εταιρεία KMW έχει συνεργαστεί με την Elbit στο πυροβολικό πυράβλων. Η ύπαρξη κοντινών συμμάχων που χρησιμοποιούν τα ίδια συστήματα μπορεί να διευκολύνει την αποτελεσματικότητα, διατηρώντα μια ομάδα χρήση που συγκεντρώνει ανταλλακτικά εκπαίδευση και πυρομαχικά. Αλλά το Πολς έχει άλλα πλεονεκτήματα εκτός από την τιμή που το ξεχωρίζει σε σύγκριση με το HIMARS, Κατά κύριο λόγο είναι πολύ πιο ευέλικτο. Από το 2022 οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν δωρήσει τουλάχιστον 38 συστήματα HIMARS στην Ουκρανία, οπλισμένα με πυράβλους GMLRS αλλά όχι με πυράβλους ATACMS. Αυτά προκάλεσαν μεγάλη ζημιά όταν αρχίσαν να λειτουργούν με μακρινές επιδρομές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2022 Καταστρέφοντα αρκετέ αποθήκε πυρομαχικών του ρωσικού πυροβολικού και σκοτώνοντα αρκετού υψηλόβαθμου αξιωματικού στα κέντρα διοίκηση του. Αυτά τα αποτελέσματα επέτρεψαν τη χρησιμότητα τη «Χίμαρς» ακόμη και αν αποδείχθηκαν μη βιώσιμα, καθώ οι ρωσικέ δυνάμει απέσυραν τι υλικοτεχνικέ βάσει και τα στρατηγία του εκτό εμβέλεια. Η εισβολή τη Ρωσία και η πρώην επιτυχία των HIMARS, οδήγησαν σε μια ουρά νέα για τα χήμαρς, συμπεριλαμβανομένη τη Αυστραλία με 20, τη Εσθονία με 6, τη Λετωνία με 6, τη Λιθουανίας με 8 και της Πολωνίας, η οποία αύξησε μία προηγούμενη παραγγελία 20 για αγορά προαίρεσης έως 486. Οι χώρες με συνεχής παραγγελίες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία περιλαμβάνουν την Ταϊβάν 11 έως 29 και τη Ρουμανία 54. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.